Κοντά μα ο Παναγιώτη Πυρόπουλο, από τα στοιχεία που έχουμε, το συμπέρασμα έτσι πώ έχουν καταλήξει και οι αρχέ είναι ότι το παδικό ήταν ο Μανδία. Η δράση των συλληφθέντων χούλιγκαν δεν εξαντλείται εκεί, Παναγιώτη. Δεν φαίνεται να ήταν η αγάπη για την ομάδα τουλάχιστον, όπω αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αξιωματικοί τη υποδιέφη αντιμετώπιση βία στου αθλητικούς χώρου. Ήταν πράγματι ένα οπαδικό Μανδία για περισσότερα κέρδη. Είτε αυτό ήταν, από τα εισιτήρια, είτε από τι προσκλήσει, είτε από την διακίνηση ναρκωτικών, είτε ακόμα και από την προστασία στι καντίνε φαγητών. Τα πολλά λεφτά, όπω αντιλαμβάνεσαι, έφεραν και συγκρούσει ανάμεσα στις, στα μέλη τη εγκληματική οργάνωση, που είχαν ω συνέπεια αυτέ να εκδηλωθούν και μεταξύ του. Και η χαρακτηριστικότητα είναι την οποία έχουμε αναφέρει, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι αυτή τη 3 Απριλίου του 2024. Ε, 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 αυτός αυτό ο οποίο ουσιαστικά ήταν ο αντίπαλο ή αυτό ο οποίο ήθελε να διεκδικήσει τα ενία τη εγκληματική οργάνωση ήταν ένας, βασικά ένα 53χρονο άνδρα, ο οποίο φαίνεται να είχε επιρροή στην κερκίδα τη θήρα 7. Έχει απομακρύνθεί για ένα τουλάχιστον χρόνο, αλλά επέστρεψε διεκδικώντα αυτή την ηγεμονία. Κόντρε για την κυριαρχία. Ποιο θα έχει το πρόσταγμα, δηλαδή, ένα εμφύλιο στου κόλπου τη θύρα 7, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώ. Και σε αυτή τη συμπλοκή ήταν, ήταν φανερό το ποιε ήταν οι αντιμαχόμενε ομάδε. Ήταν αυτέ του αρχηγού τη θύρα 7, του λεγόμενου Κοντού, και του 53χρονου άνδρα από την περιοχή τη του Παγκρατίου. Μάλιστα, ανέφερα χαρακτηριστικά ότι αυτή συμμετείχε και ο 36χρονο, αναζητούμενο με το προσωνύμιο Ρουμάνο, ηγετικό τέλεχο εγκληματική οργάνωση. Και από την του τηλεφωνικού του ε, Λένα προέκυψε ότι ο λόγο τη συμπλοκή ήταν η προσπάθεια ανατροπή του ηγέτη, δηλαδή του ε, προνομαζόμενου κοντού, με σκοπό να του πάρουν τι πόρτε, όπω ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώπιον ε, τι στήρε, όπου πουλούσαν προσκλήσει και στήρια ε, σε διπλή τιμή. Από την ομάδα των παγκρατιωτών, όπω του έλεγαν χαρακτηριστικά, συμμετείχαν τουλάχιστον 10 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο 53χρονο επίδοξο ανατροπέα, όπω και ένα ακόμα επωνομαζόμενο μπάμπη, ήταν αυτή η διάδα που διεκδικούσε τα ινία τη εγκληματική. Δεν γνώριζαν όλοι ποιο είναι ποιο. Ακριβώ, γνωρίζονταν φυσικά, ε, προσπαθούσαν να του αντικαταστήσουν. Η προσπάθεια ανατροπή, από ό,τι φαίνεται, απέτυχε, καθώ η υπάρχουσα αρχηγία κατάφερε να επικρατήσει και να καταδιώξει του ανταγωνιστέ τη και να διατηρήσει ουσιαστικά και τα ε, σκύπτα τη. Ένα άλλο επίδοξο αρχηγό ήταν ένα 30χρονο από τον Βύρονα, ο οποίο και αυτό το καλοκαίρι του 2023 προσπάθησε να διεκδικήσει με παρόμοιο τρόπο ε, την αρχηγία τη εγκληματική οργάνωση, ουσιαστικά ε, τον των μπαχτωλώτων ε, ε, κερδών, μαζί με άλλα 20 άτομα, αλλά δεν τα κατάφεραν και σε αυτή την περίπτωση και Βρέθηκαν και δαρμένοι, θα σου έλεγα, χαρακτηριστικά. Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.